Βαλιά στην περιοχή για τον Ράουφμαν. Όμορφη προσπάθεια, το γύρισμα, ευκαιρία για την Ομόνια και το γκολ. Το γκολ από τον Πανίκο Ξούρουπα, το 1-0 για την Ομόνια στο 12ο λεπτό. Και ακούτε βέβαια, ενοπλέπετε τον Πανίκο Ξούρουπα, τι γίνεται στο Μακάριο στάδιο. Χαλασμός κόσμου από, το, από τους φίλους της Ομόνιας. Να και ο Ανδρέας Μιχαλίδης, πανευτυχής βέβαια. 1-0 νωρίς προβάδισμα για την Ομόνια. Να λοιπόν εδώ, ο Ξούρουπας. Σταμάτησε, ωραία, γύρισε. Δεν μπόρεσε ούτε ο Νίκος Παναγιώτου ούτε ο Μεναρκίτης να διώξουν. Μόνος πλέον εκεί ο Ξούρουπας, προκαινής εστίας. Έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Να επιστρέψουμε όμως στη ζωντανή μετάδοση. Αν και εσείς ξαναβλέπετε την αργή κίνηση από την κάμερα που βρίσκεται πίσω από την εστία του Νίκου Παναγιώτου. Βλέσκο Μιχαήλοβιτς στο σούτ από τον Χάρη Χαραλάμπου, σταμάτησε στους αμυντικούς της Ομόνιας. Πάρει σιδεία, επαναφέρει, δεν υπάρχει offside. Βλέσκο Μιχαήλοβιτς, Γιώτης Εγκομίτης, μπαλιά που βγαίνει απέναντι. Δύο παίχτες της ανόρθωσης μπερδεύονται εκεί, ο Κάς με τον Μερεναρκίτη. Εγκομίτης. Τρομίτσιν κεφαλιά, Δημήτρης Ιωάννου πίσω, το σούτ και το γκολ. 1-1. Άμεση αντίδραση σχεδόν της ανόρθωσης, 18ο λεπτό. Ο Δημήτρης Ιωάννου κάνει το 1-1. Ασυνεννοησία και αδράνεια μάλλον αυτή τη φορά από πλευράς άμυνας της Ομόνιας. Έρχεται η απάντηση μέσα σε 4 λεπτά. Και σειρά των οπαδών της ανόρθωσης να δώσουν το δικό τους χρώμα. Κάτω εδώ ο Δημήτρης Ιωάννου που σημειώνει το 7ο τέρμα του στο φετινό πρωτάθλημα. Ενώ ξαναβλέπουμε την φάση που μας δίνει η ΝΑΕΚ, το σούτ από πλάγια θέση από τον Δημήτρη Ιωάννου, από την παλιά του Γιώτη τον Κομίτη, την κεφαλιά του Τόμιτσε και την αδυναμία εκεί των παιχτών της Ομόνιας να διώξουν ξανά. Ο Δημήτρης Ιωάννου από πλάγια θέση και μέσα από τέσσερις ποδοσφαιριστές έφασε, εκτέλεσε και πάλι το κόρνερ. Ράουφμαν και πάλι το πρώτο και πάλι στο δοκάρι και γκολ. Το γκολ για την Ομόνια και πάλι από τον Πανίκο Ξούρουπα ή από τον Ιωακήμ. Ο Ιωακήμ είναι τελικά. Να λοιπόν η Ομόνια και πάλι προβάδισμα στο σκορ με τη συμπλήρωση 25 λεπτών. Και πάλι τα πανηγύρια από τους φίλους του Τριφυλιού. Και σε επανάληψη η φάση. Η πρώτη κεφαλιά από τον Ράουφμαν. Δεν έδιωξαν και πάλι σωστά της ανόρθωσης. Και ο Ιωακήμ, ο ερχόμενος εκεί Ιωακήμ, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Ξανά και ξανά τον γκολ. Η επανάληψη. Η Ομόνια που βγαίνει και πάλι μπροστά παλιά για τον Ράουφμαν. Γρήγορος ο Ράουφμαν, μόνος με τον Παναγιώτου. Και αυτή τη φορά θα χαθεί κλασική ευκαιρία για την Ομόνια. Το τελευταίο λεπτό. 30 περίπου δευτερόλεπτα πριν την κανονική λήξη του πρώτου μέρους. Και πέρασε για τον Οδυσσέος. Ο Οδυσσέος φεύγει δεξιότερα. Αποδέχτης της μπάλας ο Καϊάφας. Μεγάλη στιγμή, μεγάλη ευκαιρία για την Ομόνια. Δεν θα κάνει το 3-1. Θα κόψει στη γραμμή ο Γιώτης Εγκομίδης. Βλέσκο Μιχαήλοβιτς. Κεφαλιά από τον Μεναρκίτη. Η μεγάλη ευκαιρία χάνεται για την ανόρθωση στο 10ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Μαλέκος. Είναι Μαλέκος, Κόφμαν, Ράουφμαν μπροστά. Μαλλιά για τον Κόφμαν, Ράουφμαν. Ευκαιρία για την Ομόνια. Και το πέναλτι είναι το πέναλτι. Είναι το πέναλτι στο 23ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Εδώ ο Ράουφμαν δεν θα κάνει το κοντρόλ όπως θα ήθελε. Η μπάλα έφυγε πλάγια. Βγήκε ο Νίκος Παναγιώτου, έβαλε τα πόδια του, εκμεταλλεύτηκε και την περίπτωση ο Ράουφμαν. Πέφτει στο έδαφος ο κύριος Λουίς Λοΐζου. Κρίνει ότι έγινε παράβαση από τον θερματοφύλακα της ανόρθωσης. Το πέναλτι. Πάμε για το 24ο λεπτό. Ο Ράουφμαν είναι αυτός που θα εκτελέσει. Και βέβαια έχει τώρα την μεγάλη ευκαιρία να δώσει ένα τέτοιο προβάδισμα στην Ομόνια που μπορεί πλέον να κάνει άλλους υπολογισμούς. Αποκρούει ο Νίκος ο Παναγιώτου. Ο Ράουφμαν, που ένα χαρακτηριστικό στοιχείο είναι ότι δεν έχει σκοράρει στα ντέρπι, δεν σκοράρει ούτε σε αυτό το παιχνίδι για την ώρα, ούτε και από το σημείο του πέναλτι. Αποκρούει το πέναλτι ο Νίκος ο Παναγιώτου. Ο παρολίγων μοιραίος παίκτης γίνεται ήρωα στη φάση αυτή. Κρατεί το 2-1 και κρατά και την ανόρθωση μέσα στο παιχνίδι. Της Μάρεβης πέρασε για τον Χάρη τον Χαραλάμπου, συμπαλιά στην περιοχή, προσπάθησε για την κεφαλιά με έναν Αρκίδης.
το σούτ και τον γκολ. Ο Βάσος Μελλανκίδης στο 31ο λεπτό κάνει το 2-2 εδώ στο Μακάριο Στάδιο. Ακόμη μια στιγμή αδράνειας. Όλα τα τέρματα προήλθαν από στιγμές αδράνειας των αμυντικών γραμμών. Βάσος Μελλανκίδης, Νάτος απέναντι. Πάει στην εξέδρα και εδώ ο κύριος Μητόσεβιτ πανευτυχής. 2-2 στο 31ο λεπτό. Η ανόρθωση κάνει το, φέρει το παιχνίδι στα δικά της πλέον μέτρα, αφού το 2-2 την ευνοεί σαφώς, η ισοπαλία μάλλον την ευνοεί σαφώς. Πάση που ξαναβλέπουμε από την Νάικ, από πλάγια θέση, μπάλα ακούμπησε κάπως στην άκρη των δακτύλων του Χριστοφίλ και στο λοκάρι. Και πάλι κάμερα η φάση από λάθος των αμυντικών εκεί με Λαρκίθης εκμεταλλεύεται και κάνει το 2-2 31ο λεπτό.